Αδερφό, άλλο παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλώ. Ναι, εσείς. Ναι, ευλογείται γεροντά. Ο κύριος ευλογείται. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Βασικά, η προηγούμενη ακροάτρια ανέφερε για την πρώτη ανάσταση το πρωί. Διευκρίνησε τον Πάτερ Φιλόθεος που ακούγαμε από το ράδιο. Ναι, γιατί το είπε θεωρείτε. Στη κήρυγμα του. Ναι, γιατί θεωρείτε δεν είναι πρώτη ανάσταση, απλά έτσι έμεινε στον κόσμο. Αν μπορείτε να μας το ξαναπείτε κι εσείς. Ναι. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην το έχουν ακούσει. Και η δεύτερη μου απορία, δηλαδή συγχωρέστε που θα ρωτήσω, απλά ήθελα να πω, όταν ο Χριστός είπε ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα μετά που θα φύγει εκείνος από τη γη. Ναι. Άρα οι άνθρωποι πριν να έρθει το Άγιο Πνεύμα στη γη, οι άνθρωποι τέτοιοι που το έκαναν τόσα βάσανα, έχουν κάποια ελαφρυντικά ότι δεν είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση. Επίσης, κόρη μου, να σας ευλογεί ο Θεός. Για το πρώτο ερώτημα, πρώτη Ανάσταση, έτσι τη λέει ο κόσμος. Είναι λαθασμένη διατύπωση. Μια Ανάσταση υπάρχει, δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη, κρυφή και φανερή. Επειδή είναι ο εσπερινός της Αναστάσεως. Κάθε γιορτή αρχίζει από τον εσπερινό. Έτσι και η Ανάσταση του Χριστού μας, Σάββατον Εσπέρας, έχει τον εσπερινό της Αναστάσεως. Κατά κρίβεια, η Θεία Λειτουργία που έγινε σήμερα το πρωί πρέπει να γίνει σήμερα το απόγευμα. Το απόγευμα, όπως τα μοναστήρια το κάνουν, μετά το μεσημέρι, τη Θεία Λειτουργία, γιατί είναι εσπερινός. Αλλά για πρακτικούς λόγους στον κόσμο, στις ενορίες, το κάνουμε το πρωί για να μπορέσουν οι άνθρωποι να λειτουργηθούν, να κοινωνήσουν και να πάνε στα σπίτια τους να ετοιμαστούν για τη μεγάλη εορτή της Αναστάσεως. Δεν ανέστη ο Χριστός το Σάββατο. Δεν αναστήθηκε το Σάββατο. Ο Χριστός αναστήθηκε Κυριακή πρωί. Ήταν Κυριακή που αναστήθηκε ο Χριστός. Τη μιά των Σαββάτων, την επόμενη του Σαββάτου. Το Σάββατο, γι' αυτό και σήμερα νηστεύομαι. Είναι απόλυτη νηστεία. Είναι το μόνο Σάββατο που νηστεύομαι και το έλαιο. Δεν καταλύομαι έλαιο σήμερα. Ενώ όλα τα άλλα Σάββατο του χρόνου καταλύομαι έλαιο, σήμερα Μέγα Σάββατο ούτε έλαιο καταλύομαι. Είναι απόλυτη νηστεία. Και απόλυτη ησυχία, γι' αυτό λέει «Σιγησά το πάσα ζάξ βρωτία». Τίποτα θόρυβος, καμία κίνηση. Απόλυτη σιωπή και ησυχία, διότι ο Δεσπότης Χριστός είναι στον τάφο. Κυριακή πρωί λοιπόν έγινε η Ανάσταση. Και έτσι είναι και τριήμερος, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αλλά επειδή είναι εσπερινός και ψάλλομαι Ανάστα ο Θεός, ο κόσμος λέει είναι πρώτη Ανάσταση και τρόπονται να αναστήθηκε κρυφά. Είναι λασασμένη εντύπωση, λαϊκή δοξασία. Το δεύτερο ερώτημά σας, για αν είχαν ελαφρυντικά οι άνθρωποι επειδή δεν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο σίγουρα ήρθε με την Πεντηκοστή ως έλευση του Παρακλήτου που ήρθε στην Εκκλησία. Αλλά εάν οι άνθρωποι αυτοί που εσταύρασαν τον Κύριο είχαν καλή διάθεση και ήταν αγαθοί άνθρωποι, θα καταλάβαιναν τον Κύριο όπως τον κατάλαβε ο Λογκίνος, ο εκατόνταρχος Λογκίνος που ήταν Ρωμαίος και ήταν ειδωλολάτρης και δεν ήταν άνθρωπος του Χριστού, ούτε καν του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν ήταν Εβραίος, ήταν Ρωμαίος και ήταν και εκατόνταρχος, δηλαδή ένας άνθρωπος τελείως εκτός πνευματικής ζωής. Αλλά επειδή ήταν καλός άνθρωπος, είχε καλή διάθεση, τι είπε, αληθώς Θεού Υιός ηνούτος. Κατάλαβε ο Λογκίνος ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Θεού Υιός και ο Θεός του έδωσε να ομολογήσει τον Χριστό και στη συνέχεια έγινε μάρτυρας και Άγιος της Εκκλησίας μας ο Άγιος Λογκίνος, διότι είχε καλή διάθεση. Και όσοι είχαν καλή διάθεση, ο Θεός δεν τους αδίκησε. Τους εφώτισε και δέχτηκαν τον Λόγο του Θεού. Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι δεν εδέχτηκαν τον Χριστό, δεν ήταν διότι δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιον, απλώς δεν είχε γίνει Πεντηκοστή. Δεν είχαν και διάθεση καλή. Ήταν η καρδία τους εσκοτισμένη, ήταν γεμάτη πάθη. Ήταν νεκρή η ψυχή τους, γι' αυτό και δεν εδέχτηκαν. Δεν ήταν δεχτικοί της χάριτος του Θεού και έμειναν μέσα στο σκοτάδι θεληματικά, γι' αυτό και έχουν και ευθύνη. Είναι δική τους ευθύνη λοιπόν. Επόμενος αδερφός παρακαλώ.